Σας έχω διακόψει 6 φορές. Μετά και από την προηγούμενη αρχηγό, να θυμίσουμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε γνωρίσει πολλά κόμματα μίας κρίσης, μίας κοινοβουλευτικής θητείας, τους βουλευτές τους να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Ναι. Θα το δούμε και αυτό. Είχατε πει ότι ο κ. Κωνσταντοπούλου είναι μηντιακό δημιούργημα. Θα το δούμε και αυτό. Είχαμε και άλλα μηντιακά δημιουργήματα. Όπως? Δεν θέλω να ονομάσω κόμματα, γνωστά είναι. Γνωστά είναι. Άμα σκεφτούμε λίγο τα τελευταία 7-8 χρόνια, πόσα κόμματα. Αστέρας, λέτε, διάτοντες αστέρες. Μήπως την έχετε απέναντί σας, γιατί ο δούμε... κ. Κουτσούμπας είδα ότι τις τελευταίες του ομιλίες λοιπόν... αφιέρωσε μεγάλα κομμάτια στη ζωή Κωνσταντοπούλου, την ειρωνεύτηκε για την καρδούλα. Μάλιστα, αυτή η φωτογραφία του έγινε και viral. Καταλαβαίνω ότι. Φοβάστε, ανησυχείτε, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς ότι θα βρείτε απέναντί σας. Ούτε φοβόμαστε, ούτε ανησυχούμε, αλλά τη λογική του κόμμα ανάχωμα την έχει δει αυτός ο λαός. Ναι. Θα την δοκιμάσει ξανά και αυτή τη θητεία και θα βγάλει και συμπεράσματα περισσότερα. Εμείς κρατάμε ότι η εκλογική μας επιρροή όχι μόνο σταθεροποιείται, αλλά διευρύνεται εκ νέου. Ότι εμείς δεν περιμένουμε η επόμενη μέρα, η Δευτέρα, η Τρίτη, θα μας βρει απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με νέες δυνάμεις θα συναντηθούμε με αυτόν τον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε, που μας έδωσε τη δύναμη στην Αττική να είμαστε ενισχυμένα τρίτο κόμμα και στην πρώτη Θεσσαλονίκη, σε αυτές τις εκλογές, τρίτο κόμμα και ενισχυμένο. Και φυσικά θα συναντηθούμε, γιατί εκτός από την αντιλαϊκή πολιτική, σε 100 μέρες έχουμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και εκεί θα μπουν με μια έννοια και τα διλήμματα σε σχέση με το ποιος θα σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι σε μια πανσπερμία διαφόρων, οι οποίοι συγκαλύπτουν, και τελειώνω με αυτό κύριε Στραβελάκη, συγκαλύπτουν τη βασική γραμμή, τη διαχωριστική που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, κεφάλαιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στραβελάκη. Συστημικά κόμματα που τα υπηρετούν και η ανάγκη να αντιδράσουμε στην πολιτική.